Γεια σας και σήμερα θα κατατάξουμε όλα τα God of War Health Bars από το χειρότερο στο καλύτερο. Οπότε χωρίς να χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 9 έχουμε τον God of War 2018. Γνωρίζουμε όλοι πως εκείνη την περίοδο η Santa Monica προσπαθούσε να ξεφύγει από τα ελληνικά God of War Games. Τόσο πολύ που άλλαξαν μέχρι και το Health Bar Style. Εδώ είναι λίγο στεγνό σε αντίθεση με τα προηγούμενα. Όταν το κοιτάς δεν σου λέει κάτι για τον Kratos σαν χαρακτήρα. Σου δίνει το ποσοστό ζωής, οργής, ειδικές επιθέσεις, φυλαχτά και το όπλο που κατέχεις. Στο νούμερο 8 έχουμε τον God of War Ragnarok. Ο μόνος λόγος που τον Ragnarok είναι σε αυτή τη θέση αντί για το 2018 είναι επειδή το χρώμα του Health Bar φαίνεται πιο ζωντανό. Επίσης, άμα δεν έχεις την καλύτερη όραση, υπάρχει μια επιλογή στις ρυθμίσεις που προσθέτει παραπάνω μαύρο χρώμα στο background για να μην δυσκολεύεσαι να δεις το Health Bar. Στο νούμερο 7 έχουμε τον God of War Betrayal. Όπως ξέρουμε, τον God of War Betrayal κυκλοφόρησε κινητά και γι' αυτόν τον λόγο το Health Bar είναι λίγο τετραγωνισμένο από τα pixels και την ανάλυση που υποστήριζε το κινητό. Φαίνεται πιο πολύ σαν τη λεπίδα του Χάους παρά της Αθηνάς, ενώ εκείνη τη στιγμή ο Κράτος είχε τις λεπίδες που του είχε δώσει η Αθηνά μετά τον God of War 1. Δείχνει το ποσοστό ζωής, μαγείας, όπλα και τις κόκκινες σφαίρες Red Orbs που έχεις μαζέψει για να αναβαθμίσεις τα όπλα σου. Νούμερο 6 έχουμε τον God of War 1. Το Health Bar στο God of War 1 έδωσε τις ιδέες και έκτοτε πέρασε και στα υπόλοιπα God of War παιχνίδια. Βέβαια, το Health Bar είναι απλό και όμορφο. Είναι η λεπίδα του Χάους και σου δείχνει το ποσοστό ζωής, μαγείας και τις μαγικές ικανότητες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβεις πότε πρέπει να αναβαθμίσεις τα όπλα και τον εξοπλισμό σου. Στο νούμερο 5 έχουμε τον God of War 2. Στο God of War 2 το Health Bar είναι ακριβώς ίδιο με τον God of War 1, μόνο που άλλαξαν κάτι πραγματάκια. Πλέον μπορείς να δεις πόσες κόκκινες σφαίρες έχεις μαζέψει, το δευτερεύον όπλο σου και τον χρόνο επαναφόρτισης του φυλαχτού της μοίρας. Νούμερο 4 έχουμε τον God of War Chains of Olympus. Το Health Bar σε αυτό το παιχνίδι μοιάζει με τα προηγούμενα, αλλά όταν χτυπάς έναν εχθρό, η λεπίδα του Χάους αρχίζει να ματώνεται. Στο νούμερο 3 έχουμε τον God of War Ascension. Το Ascension έχει και αυτό τη λεπίδα του Χάους ως Health Bar, αλλά γυαλίζει και έχει γρατζουνιές. Σου δείχνει το element που έχει στις λεπίδες σου, το World Weapon που κατέχεις, ποσοστό ζωής και μαγείας, κόκκινες σφαίρες και τα αντικείμενα. Στο νούμερο 2 έχουμε τον God of War 3. Το Health Bar στο God of War 3 έχει πολλά χρώματα και φαίνεται ωραίο και juicy. Σου δίνει το ποσοστό ζωής, μαγείας, ενέργειας, τα όπλα που κατέχεις και τις κόκκινες σφαίρες. Στο νούμερο 1 έχουμε τον God of War 2 στο Sparta. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει το πιο σκοτεινό Health Bar. Είναι η λεπίδα της Αθηνάς, η οποία έχει ένα πολύ κομψό design και τόνο πάνω του. Σου δείχνει το ποσοστό ζωής, μαγείας, κόκκινες σφαίρες και το χρόνο επαναφόρτισης για τη φλόγα της θύρας. Αυτό πιστεύω πως ήταν ένα δύσκολο ranking και ξέρω ότι αρκετοί θα διαφωνήσουν μαζί. Μπορώ να παραδεχτώ ότι το concept δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν καλύτερα στο μέλλον. Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο για σήμερα. Πείτε μου και τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Πολύ πιθανόν να λάβετε μια απάντηση.